Φίλε και φίλοι, χαίρετε, έχουμε ένα κέριο ερώτημα σήμερα. Γιατί ελκύουμε κακοποιητικού ανθρώπου για φιλία. Κάτω από το βίντεο με τίτλο Γιατί ελκύω τέτοιε κολιτσίδες φίλε, έλα Μουντέ», το οποίο ανέβηκε πέρσι και του οποίου το link θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το οποίο έχει ε, μια σύντομη περιγραφή. Μια νεαρή γυναίκα παρατηρεί πω ελκύει φίλε οι οποίε γίνονται κολλητσίδε και βγάζουν στοιχεία και καλυμμένου η ευάλωτου ναρκιστή. Διαιρωτάται γιατί να τη συμβαίνει αυτό. Μήπω παίζει ρόλο ότι η ίδια έχει μάλλον μια προσωπικότητα που τίνει προ τη συνεξάρτηση. Τόσο στι φιλίε, όσο και στι σχέσει γενικότερα, μπορεί να προσελκύουμε ανθρώπου που δεν ταιριάζουν με εμά ω προσωπικότητε. Και να ντρεπόμαστε να, το σπου... να τους το πούμε ευθέως και να μπλέκουμε σε αχρίαστες ταλαιπωρίες. Σας το διάβασα αυτό από την περιγραφή εκείνου του βίντεο το οποίο ανέβηκε. Έχει καιρό. Έχει, ένα χρό... έχει περισσότερο από ένα έτος που έχει ανέβει αυτό το βίντεο. Και το έχω ανεβάσει πρόσφατα και για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή για να το δουν χωρίς διαφημίσεις. Πάμε να διαβάσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον σχόλιο που έκανε μια φίλη κάτω από αυτό το παλιό βίντεο που είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο. Θέκλα, υπάρχει κάποιο βίντεο που εξηγεί ποιε συμπεριφορέ μα μπορεί να είναι υπεύθυνε ώστε να ελκύουμε κακοποιητικού ανθρώπου για φιλία. Προσωπικά το αντιμετωπίζω σε επίπεδο παρέα και όχι φιλία, γιατί πλέον κρατάω αποστάσει και βάζω όρια. Ωστόσο, με ενοχλεί ακόμη και σε περιστασιακή παρέα πλέον. Μιλάω για το εξής. Να μας πιέζουν να βγούμε για καφέ, άνθρωποι που μπορούν άνετα να μας την ή να κάνουν nagging. Για το nagging έχουμε ολόκληρο playlist που εξηγεί ότι είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου κατά το οποίο με ύπουλο τρόπο και και καλυμμένο τρόπο μεταδίδει τοξικότητα και αρνητικότητα ο θήτης προς το θύμα. Και μετά παράπονα επειδή δεν βλεπόμαστε παρά μόνο πολύ αραιά είναι κάτι σε εμά που τους προσελκύει ή απλώς λόγω κακού χαρακτήρα δεν έχουν παρέες και ψάχνονται. Ο καθένας προσπαθεί να πάει εκεί που νιώθει ότι τον παίρνει ή την παίρνει. Μήπως ένας ειλικρινής άνθρωπος που δεν προσποιείται μια τέλεια εικόνα, αλλά ομολογεί λάθη και αδυναμίες και τσαλακώνεται, γίνεται τελικά θελκτικός για αυτούς τους ανθρώπους επειδή θεωρούμε την αρχισιστική λογική τους ότι εφόσον αυτός αυτοσαρκάζεται είναι ανοιχτός ο δρόμος να ξεράσουμε πάνω του την αρχισιστική μας κακοποίηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλο τους πυροδοτεί γιατί κατά τα άλλα ούτε χαμηλοντόνο τόνων με λες, ούτε people pleaser με λες. Συχνά θυμώνω και το εκφράζω, συχνά διεκδικώ το δίκαιο μου έντονα. Σε ευχαριστώ για όλα. Άρα αυτή η φίλη που σχολιάζει και είδε το βίντεο αυτό το παλαιό που στην περιγραφή αυτού του καινούριου βίντεο θα βρείτε το σύνδεσμο για να το ξαναδείτε και να το θυμηθείτε ή να το δείτε για πρώτη φορά, βλέπει στον εαυτό της ότι ενώ έχει αρχίσει και βάζει όρια και έχει απομακρύνει από κοντά της τοξικούς και κακοποιητικούς ανθρώπους και στον άμεσο κύκλο της, των φίλων τη των πραγματικών της φίλων, δεν έχει τέτοιους ανθρώπους, σε επίπεδο παρέας εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεδιάντροποι. Γιατί από τη μια άμα συναντηθούν, τις κάνουν νέγκινγκ και τις τη λένε και έχουν και παράπονο ότι αυτή αποφεύγει να συναντηθεί μαζί τους. Και ρωτάει αν ένας ειλικρινής άνθρωπος που δεν προσπείται μια τέλεια εικόνα, αλλά ομολογεί λάθη, αδυναμίες και τσαλακώνεται, και αυτό αρκάζεται, μπορεί να είναι θελκτικός για τους ναρκισίστες. Καταρχάς, αγαπημένοι μου, προσέχουμε ιδιαιτέρως σε ποιου ανθρώπου θα δείξουμε την ευαλωτότητά μα. Την ειλικρίνεια μα πρέπει να τη δείχνουμε σε όλου. Και σε αυτού του περιφερειακού γνωστούς, οι οποίοι επιμένουν ντε και καλά να συναντιούνται μαζί μα και δεν καταλαβαίνουν με το υπονοούμενο ή με το γεγονό ότι εμεί είμαστε διστακτικοί, πρέπει να είμαστε σκληρά ειλικρινεί μαζί του και να τους πούμε ότι ρε φίλε δεν γουστάρω να πηγαίνω για καφέ μαζί σου γιατί όταν πηγαίνω για καφέ μαζί σου ο τρόπος που μου μιλάς με χαλάει, μου τη δίνει, δεν θέλω. Και έτσι να μην είναι πλέον ούτε γνωστή μας. Θα δημιουργήσουμε εχθρού. Όχι. Απλώς θα το πούμε ξεκάθαρα ότι σε αναγνωρίζω ως αυτό που είσαι ένας εχθρός. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε φίδια κολοβά, κοντά στον κόρφο μας. Δεν είναι ακριβώ μέσα στον κόρφο μας όταν είναι σε επίπεδο παρέας και περιφερειακών φύλων και δορυφορικών καταστάσεων. Όμως είναι αρκετά κοντά σε εμά. Οπότε όταν εμείς βρεθούμε σε ένα σημείο που είμαστε ευάλωτοι και είναι αυτή μπροστά, θα αρπάξουν την ευκαιρία. Είναι καλό πράγμα η ευαλωτότητα είναι υπέροχο πράγμα να παραδέχεσαι τα λάθη σου, να αυτοσαρκάζεσαι, να παραδέχεσαι τις αδυναμίες σου και να έχεις μια αυθεντική σχέση με τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεσαι. Δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι καλοήθης. Έτσι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ακόμη και με ανθρώπους που δεν είναι και πολύ στο μέσα κύκλο μας και χρειάζεται να κρατήσουμε απόσταση. Ένας τρόπος να κρατήσει απόσταση είναι να τους την πεις ξεκάθαρα. Ένας άλλος τρόπος για να μην προσελκύεις να έρθουν νέοι τέτοιοι τύποι κοντά σου είναι να έχεις ένα στυλ σνομπισμού προς άγνωστους ανθρώπους. Δηλαδή να μην δέχεσαι εύκολα να ανοίγει κουβέντες και συνομιλίες με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Και αυτό ισχύει ακόμη και για τις φίλες εκείνες οι οποίες κάνουν κατά καιρούς παράπονα ότι δεν έχουν φίλες και θέλουν να αποκτήσουν φιλίες και γιατί οι άλλοι να έχουν φίλους και εμείς να μην έχουμε. Ειδικά αν κάποιο είναι απελπισμένος και απελπιστικά διαθέσιμος για νέε γνωριμίες, ακόμη και σε φιλικό επίπεδο, πολύ πιο εύκολα θα έλξει, θα τραβήξει κοντά του ανθρώπους που είναι συναισθηματικά βαμπύρ ανθρώπου που έχουν ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, ανθρώπου οι οποίοι ψάχνουν ποιου άλλου ανθρώπου να χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστούν τα αρνητικά του συναισθήματα. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ αυστηρό. Το γνωρίζω. Και αντιλαμβάνομαι ότι άνθρωποι με ενσυναίσθηση, άνθρωποι με καλοσύνη μέσα τους, δυσκολεύονται να διαχειριστούν μια τέτοια οδηγία. Δηλαδή, αν μου το έλεγε και εμένα αυτό το πράγμα πριν 10 χρόνια, θα σου έλεγα: Μα όχι, βρε, πρέπει να δίνουμε ευκαιρίε στου ανθρώπου. Με τι γνώσει που είχα 10 χρόνια πριν και με τι γνώσει που είχα 15 χρόνια πριν, δεν αντιλαμβανόμουνα ότι ακόμη και περιστασιακέ γνωριμίες, ακόμη και ο γνωστό του γνωστού, με τον οποίο θα βρεθεί σε ένα μπαράκι τυχαία, ή. Θα πα επειδή δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. ή παρόλο που δεν γουστάρει, ιδιαίτερα το γνωστό του γνωστού. Τι να κάνει, θα πα. Μπορεί να σου ρίξει τέτοια χολή και καλυμμένη χολή, να σε σφάξει με τον μπαμπάκι, που είναι η πολύ επιτυχημένη έκφραση ε, μετάφραση. Του Νέγκινγκ που έχει κάνει η Ρούλα Εστράτου, το θυμήθηκα με το ότι η Ρούλα Εστράτου μου το είχε πει αυτό το σφάξιμο με τον μπαμπάκι, που είναι και μεταφράστρια και τη θεωρώ πολύ επιτυχημένη μετάφραση τη λέξη Νέγκινγκ στα ελληνικά. Ακόμη και ένα σφάξιμο με τον μπαμπάκι μπορεί να σε απορριθμίσει συναισθηματικά και να σε πάρει ψυχολογικά πολύ πίσω, ειδικά άμα είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο κάνει δουλειά με τον εαυτό σου και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει κάνει κάποιε προόδου. Δηλαδή, σαν να πηγαίνει πίσω, 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 πίσω. Πε ότι με την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία έχει βγάλει το δημοτικό, έχει βγάλει το γυμνάσιο και τώρα είσαι στη Δευτέρα Λυκείου. Μια τέτοια συνύπαρξη στον ίδιο χώρο με τέτοιου ανθρώπου μπορεί να σε πάρει πίσω στον υπηαγωγείο και να πρέπει ξανά να περάσει όλα τα βήματα. Εντάξει, ίσω είναι υπερβολικό έτσι όπω τον περιγράφω, αλλά τι ημέρε και τι ώρε που θα είσαι συναισθηματικά απορριθμισμένο, θα νιώθει όπω ένιωθε παλιά τότε που δεν είχες καμία δύναμη πάνω στον εαυτό σου. Ένα από τα ωφελήματα της οριοθέτησης των άλλων ανθρώπων... είναι ότι αποκτούμε δύναμη πάνω στον εαυτό μας... και μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα... τη δική μας ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. Οι άνθρωποι που είναι ανορίωτοι... που άγονται και φέρονται από τον καθένα που τους λέει... πάμε για καφέ και πάνε... πάμε να μου κάνεις το τάδε και πάρε να τους κάνουν το τάδε... την τάδε χάρη για παράδειγμα... Αυτοί οι άνθρωποι, πολύ συχνά, αν όχι συνέχεια, βρίσκονται σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Νιώθουν χάλια και δεν ξέρουν γιατί. Πού να πρωτοκαταλάβει. Είναι. Η τύπησα που επιμένει να πάτε για καφέ και όταν είσαι στον καφέ σου λέει «Μα πώς πήρες το σακυλά ρε παιδί μου, γιατί δεν προσέχεις». Είναι η άλλη που έχει συναντήσει στο κομμωτήριο και που αντί να κρατήσεις ένα περήφανο σνόμπ ύφος για να προστατευτείς, όχι γιατί είσαι περήφανη σνόμπ. Μπήκε σε κουβέντα και άκουσε όλα τα κουτσομπολιά τα οποία σε χάλασαν. Γιατί ακόμη και το να ακούμε κουτσομπολιά και να ακούμε έναν άνθρωπο να κατηγορεί άλλου ανθρώπου είναι τοξικό. Το ξέρετε αυτό, ε. Τα κουτσομολιά είναι τοξικά. Ειδικά τα κουτσομολιά τα οποία γίνονται με φθονερή διάθεση και μιλάνε για γνώστους. Τώρα, τι να πω, δηλαδή, σε ένα επίπεδο που υπάρχει αγάπη και κατανόηση και συνεννόηση... και γίνεται χιουμοριστικά μια αναφορά σε ένα πρόσωπο που και οι δύο αγαπούμε... ίσως και να μην είναι κουτσομπολιό τοξικό. Αλλά το να πας για παράδειγμα να καθίσεις στην καρέκλα ενός κομμωτηρίου και να σου έχει βάλει τη βαφή η και να πρέπει να καθίσεις εκεί μία ώρα τουλάχιστον... για να, ε, να, να, να πιάσει η βαφή. Εάν δίπλα σου κάθεται ένα πρόσωπο το οποίο είναι μοχθηρό και ζηλόφθον πρόσωπο και αρχίζει να σου κατηγορεί πρόσωπα που δεν ξέρεις. Αυτές οι κουτσομπόλες σου λένε και για άτομα που δεν γνωρίζεις. Και η τάδε και η τάδε και αυτή που μένει παρακάτω και αυτή που είναι εκεί και αυτή που είναι εδώ και έχει κάνει έτσι και αυτή είναι μπιπ. Μόνο που τα ακούς, μόνο που βλέπεις το μοχθηρό και φθονερό ύφο που έχει το πρόσωπο που κακολογεί τους άλλους ανθρώπους, παίρνεις αυτή την τοξικότητα. Και αποδιοργανώνεσαι, χαλίσαι. Χρειάζεται να προστατευόμαστε. Και η ευαλωτότητα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον. Ακόμη και με το σύντροφο μας ή τη σύντροφο μας, αν περνούμε μία περίοδο, μία φάση στην οποία έχουμε μεταξύ μας διαφωνίες και υπάρχει μία ψυχρότητα, ακόμη και τότε ίσως χρειάζεται πολλή περίσκεψη προτού δείξουμε ευαλωτότητα. Δηλαδή πρώτα ξεκαθαρίζουμε τις διαφορές μας με ένα πρόσωπο που μας ενδιαφέρει... και θέλουμε να είναι στη ζωή μας και μετά πάμε στην ευαλωτότητα. Γιατί αν συνεχώς βάζω τον εαυτό μου κάτω, υποβιβάζω τον εαυτό μου... και συνεχώς παίρνω την ευθύνη πάνω μου και μιλάω για τα δικά μου ελαττώματα... και για τις δικές μου αδυναμίες, είναι πολύ πιθανόν ο άλλος ο άνθρωπος να ξεφεύγει. Δηλαδή να έχει κι αυτός λάθη, να έχει κι αυτός αδυναμίες, αλλά επειδή δεν μιλάει για αυτά να εκμεταλλεύεται τρόποντινά τη δική σου ευαλωτότητα και να βγαίνει πάντα αυτό ο οποίο είναι ο, οφτέχτης σε κάθε περίπτωση. Χρειάζεται να προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργειακά βαμπύρ, την πέφτουν σε όλου. Και επιμένουν εκεί που του παίρνει. Άρα, σε τέτοια πρόσωπα, Δείχνουμε ότι δεν του παίρνει. Και εμπροκειμένου, καλύτερα να μα πούν ψιλομίτε ή ψιλομίτιδε, να μα πούν σνόπ, να θεωρήσουν ότι είμαστε αλαζόνε, αλλά εμεί να προστατευτούμε από την άμεση επαφή με τα σκουπίδια του κάθε ενός, ο οποίο είναι τεμπέλη συναισθηματικά και πνευματικά και δεν κάνει δουλειά με τον εαυτό του για να ξεπεράσει τα δικά του κομπλεξίλικια και τη βγάζει με το να κατηγορεί του άλλου και να προκαλεί αναστάτωση στους άλλου και να νιώθει ότι δεν είναι μόνο. Δεν είμαι μόνο εγώ σε ένα χαόδε συνέστημα. Έχω βάλει κι άλλου το χαόδε συνέστημα. Ε, όχι, δεν θα σα περάσει. Εντάξει. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικέ σα απόψει επί του θέματο. Φιλιά.